Γεια σας, είμαι ο Μάριος και πάλι εδώ μαντέψτε που στην Pokémon Sacred Gold Nuzlocke Challenge. Στο προηγούμενο επεισόδιο, τι κάναμε, όχι πάρα πολλά πραγματάκια. Απλά νικήσαμε εκείνο τον ηλίθιο τύπο τον Yuzin. Πήραμε ένα άχρηστο Pokémon, κάτι με το Suicune. Και κάναμε ένα σχέδιο πρόχειρο μάχης για την επόμενη μάχη Gym Leader που έχουμε με τον Fighting Type Gym Leader, τον Chuck. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το τηρήσαμε και πάρα πολύ το σχέδιο μάχης, γιατί έκανα μια ομάδα, έκανα την προπόνηση για μια ομάδα. Κολλάει, μου πεις ότι κολλάει. Έτσι και έτσι. Αλλά πω, μου τις πάει όταν πιστεύω ότι κολλάει. Τέλος πάντων, δεν το τήρησαμε ακριβώς. Έκανα μια ομάδα με πολύ κόπο, υδρότα, με πάρα πολύ προσπάθεια. Είμαι έτοιμος να στην δείξω εδώ και τώρα την ομάδα μου. Καταρχάς, όπως μπορείτε να δείτε, είχαμε μια εξέλιξη. Κουιλάβα, ο Γκόρντον έγινε Typhlosion, επιτέλους. Δεν πίστευα ότι θα το φτάσω μέχρι Typhlosion, αλλά τελικά έγινε. Και έχει αυτά τα πάρα πολύ ωραία στάτ. Θα σας δείξω σε λίγο τις κινήσεις για να μην αλλάξω οθόνη. Γιατί άμα δείτε τις κινήσεις θα δείτε όλη την ομάδα. Θα σας πάω έναν έναν. Το επόμενο μέλος της ομάδας μας είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι δεν το είχα αρχικά στο πλάνο μου, αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να δουλέψει λόγω του όχι ιδιαίτερου τάιπ που έχει, αλλά είναι χρήσιμο εν πάση περιπτώσει. Ο λαγός, ο Swallowed, ο οποίος είναι σαν αυτά τα πραγματάκια που τα πετάγει στον τοίχο, ξέρω εγώ, και μετά από λίγο πετάγονταν πίσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ποια λέω. Αυτό που είναι έτσι, τέτοιο σχήμα. Ναι, whatever. Θα με βοηθήσει, πιστεύω. Έχει καλό physical defense, βασικά, το οποίο γι' αυτό τον έβαλα ακριβώς, γι' αυτό τον λόγο. Ο επόμενος είναι το δεύτερο Pokémon, παλιό Pokémon που εξελίχθηκε. Ο γαμέλος μας έγινε Blastoise επιτέλους. Πιστεύω θα πάμε καλά με τον Blastoise. Πιστεύω ήταν αυτό που χρειαζόμασταν ακριβώς. Επόμενο Pokémon, Hydbolt, Nidoqueen, που έχει πάρα πολύ ισορροπημένα stats, καλό physical defense και αυτός. Και μετά έχουμε αυτό το πραγματάκι, ο Σεντίντζα, τον οποίο το ονόμασα Σεντινάι, τον λέω. Τον έλεγα βασικά Σεντινάι πριν του δώσω το όνομα αυτό, ενώ ήταν ακόμα Σεντίντζα, οπότε λέω ας το δώσεις. Και έχει καλό physical attack, αλλά προφανώς αυτό που έχει σημασία είναι η ability του, το Wonder Guard, το οποίο μπορεί απέναντι από κάποιο Pokémon να τον κάνει να μην τον επηρεάζουν καθόλου, ας πούμε, κάποιες αντίπαλες και κάποια αντίπαλα Pokémon. Οπότε έχουμε μία σίγουρη κατά κάποιο τρόπο νίκη, θάνατο ενός Pokémon. Και το τελευταίο Pokémon, Flex, το Shiny Crobat μας, το οποίο είναι ροζ προς το άσπρο, δηλαδή είναι, πιστεύω θα ήταν λίγο καλύτερο, αλλά ο Crobat έτσι κι αλλιώς ήταν λιλά, ας πούμε, οπότε δεν μπορούσε να κάνεις πολλές αλλαγές. Όλα μας τα Pokémon πλάκα έχουν πάρα πολύ καλό physical defense, σχεδόν όλα. Οπότε, και εντάξει, μπορούν να κάνουν damage, οπότε πιστεύω έκανα μία από τις καλύτερες δυνατές επιλογές ομάδας, θέλω να πιστεύω. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα moveset της ομάδας μας. Ο Gordon έχει αυτές τις κινήσεις, πήρε το Lavaplume, μπορεί να κάνει έτσι πιο αξιόπιστο damage από το Fire Blast, μπορεί να κάνει και εμείς, και το Thunder Punch για μελλοντικές μάχες, αυτή τη μάχη. Μετά ο Λαγός, δεν έχει την πολύ δυνατή κίνηση, το Body Slam μπορεί να κάνει αρκετό damage και του έδωσα αρκετές έτσι έξυπνες κινήσεις. Το Encore είναι μία από τις αγαπημένες μου κινήσεις και το Yawn, όπως έχετε καταλάβει, και το Toxic που το έμαθε μόνος του. Μετά ο Γουαμέλος είχε τις αρχικές Water Type κινήσεις που είναι αυτές οι τρεις και στην πορεία πήρε μία κίνηση που μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη μάχη, το Zen Headbutt. Μπορεί να βαρέσει super effective τα Fighting Type Pokémon των αντιπάλων. Μετά ο Hydbolt, στον Dig θα βασιστούν πιο πολύ, άμα βέβαια δούμε ότι ο άλλος δεν έχει ο Earthquake προφανώς. Και οι άλλες κινήσεις, εντάξει, όχι τόσο. Μετά αυτός. Θα προτιμούσα να έπαιρνε μία Normal Type κίνηση. Βασικά το θέμα με αυτό είναι ότι εντάξει, δεν απαιτώ να κάνεις πολύ damage, δεν έπαιρνες και τις κινήσεις. Απλά, άμα είσαι απέναντι σε ένα Pokémon το οποίο ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα το σκοτώσεις, γιατί δεν μπορεί να σε σκοτώσει αυτό, εντάξει. Και το cut που έχουμε βοηθάει. Και ο Crobat στο τέλος, το Wing Attack είναι η κίνηση που θα κάνει το damage και το Hypnosis με το Confuse Ray μπορεί να χρησιμεύσουν ως status κινήσεις. Πλάκα, έχω status κινήσεις για όλα τα status conditions σχεδόν, οπότε δεν πρέπει να φοβάμαι. Και έχω πάρει και πάρα πολλά items. Βασικά πήρα τα healing items που μου είχαν τελειώσει, αν θυμάστε. Τα ανανέωσα, ας πούμε. Και τι θέλω να κάνω. Μου τις πάει τόσο πολύ η σκέψη ότι μπορεί να κολλάει. Αλλά νομίζω όχι.
Τέλος πάντων. Πάμε στο PC για να δείτε. Εντάξει, μπορείτε να φανταστείτε τι θέλω να σας δείξω, γιατί έχει ξανασυμβεί, αλλά αυτό που δεν φαντάζεστε είναι ο αριθμός. Και λοιπόν, βουαλά. Ένα. Δύο. Είναι shiny παρόλο που δεν φαίνεται. Τρία. Όχι, αυτό δεν είναι το τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Hey, ποιο είναι το τρίτο? Τρίτο. Τρία shiny Pokémon, κυρίες και κύριοι. Τρία shiny Pokémon. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι λίγο δείγμα του πόσο προπόνηση έκανα για να βρήκα τόσα πολλά shiny Pokémon. Μάλλον έχει αυξήσει το shiny rate τώρα για να σε αυτό το παιχνίδι. Και η πλάκα είναι ότι βρήκα άλλα δύο εντωμεταξύ. Βρήκα άλλο ένα shiny Scyther και βρήκα και ένα shiny Kakuna, νομίζω, τα οποία δεν τα έπιασα γιατί ή δεν μπόρεσα ή δεν είχα αρκετές Pokéballs, νομίζω. Αλλά είναι παλαβό, ρε παιδιά. Είναι παλαβό. Και φυσικά και θα τα πιάσω γιατί είναι ok, shiny Pokémon. Δεν χάνεται αυτή η ευκαιρία, όσες πιθανότητες και να έχουν εν τέλει. Αυτές οι ευκαιρίες είναι μοναδικές. Μοναδικές δεν είναι, αλλά είναι shiny Pokémon, παιδιά. Είναι κάτι, ας πούμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Δεν θα αγγίξω το CD9. Θέλω να τον έχω σίγουρο ότι θα ζήσει για τη μεγάλη μάχη. Οπότε αυτό που θα κάνω, θα βάλω Gordon μπροστά. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει με το level πλούμα απέναντι σε αυτούς. Βασικά για να δούμε σε τι επίπεδο είναι. Πιστεύω από θέμα levels είμαι αρκετά κομπλέ και ήθελα τα πάω level 36. Αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Για να είμαι σίγουρος ότι θα εξελιχθεί όμορφα η μάχη. Για να είμαι εντελώς σίγουρος. Γιατί ξέρω ότι εντάξει, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα πλέον. Τώρα τι άλλο να σου πω για τις εξελίξεις που σίγουρα θα ξέρετε όσον αφορά το κομμάτι του ιού. Τι να σας πω, απλά απολαύστε αυτά τα βίντεο όσο μπορείτε ακόμα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε για πόσο ακόμα θα κάνω βίντεο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Εγώ θα είμαι εδώ πέρα, θα κάνω βίντεο, εκτός και άμα τα πράγματα σοβαρέψουν απίστευτα. Οπότε βασικά counter. Χριστός και Παναγία. Πρέπει να προσέχουμε το counter. Οπότε ο Αμέλε πήγαινε και κάνει special damage με το surf. Ουφ. Οπότε ναι, θα κάθεστε σπίτι φαντάζομαι. Βασικά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κλείσαν τα σχολεία και όλοι πήγανε, ξέρεις, καφετέρια, ίντερνετ, καφέ. Πραγματικά, καθίστε σπίτι. Όχι τρελά, δηλαδή να μην τρελαθείτε, αλλά εντάξει, μην πηγαίνετε σε χώρους που είναι έτσι, πολύ συνοστισμένοι, ας πούμε, όπως είναι τα ίντερνετ καφέ. Ή συνοστισμένες καφετέρειες, ας πούμε. Να πηγαίνετε σε ανοιχτούς χώρους, άμα θέλετε και αν μπορείτε. Τι άλλο ήθελα να πω, ναι, οπότε μάλλον θα έχετε πιο πολύ χρόνο να βλέπετε τα βίντεο μου, όπως μου είπε και ένα στα σχόλια, με ρώτησε βασικά, αν τώρα που είχαμε αυτές τις εξελίξεις, θα κάνω πιο πολλά βίντεο. Πιθανότατα ναι, να κάνω πιο πολλά βίντεο, μην έχεις και εσύ counter, σε παρακαλώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία γιατί σε σκοτώνουμε. Θέλω να φύγω από αυτή την πόλη γιατί μου φαίνεται ότι αυτή μου προκαλεί το θέμα του... το άμα κολλάει το βίντεο. Αυτή η άμα κολλάει το... ναι, το βίντεο. Όχι το βίντεο, οι κινήσεις μου, η κίνησή μου. Νομίζω αυτή η πόλη που έχει την άμμο και κάπως το χαλάει. Ή μπορεί να είναι θέμα με το programming, δεν είμαι εντελώς σίγουρος. Πάντως αυτό σε άλλες πόλεις δεν συνέβαινε. Και ξέρω για κάποια από τα Pokémon του Gym Leader, δεν θυμάμαι όλα. Κοίταξα λιγάκι για να δω τα levels και δεν θυμάμαι όλη την ομάδα. Θυμάμαι κάποια Pokémon ενδεικτικά. Λοιπόν, φοβόμουν για το counter, άμα δεν είμαι σίγουρος ότι ο Freddie Mercury προφανώς θα σε σκοτώσει. Πλάκα. Flying dive κινήσεις. Θα ήθελα να βάλω και κάποια άλλα... Όπα. Πάμε από εδώ πάνω και γυρνάμε τη Vanna Winch. Δεν ξέρω τι σημαίνει το Winch. Πάντως μπορούμε να μιλήσουμε στο Jack. Οπότε πάνω χιλάρω και επανέρχομαι. Ναι, τι έλεγα. Είχα επιλογές, η αλήθεια είναι. Είχα επιλογές να βάλω και Pelipper, να βάλω και Froslass και Krogan, Toxicroak, μου είπατε. Και Togekiss και εσύ θα μ' άρεσε, αλλά δεν βγήκε αυτή η επιλογή. Γενικά είχα επιλογές, αλλά πιστεύω αυτές που έκανα είναι πολύ πολύ καλές και άξιες. Οπότε, ξεκινάμε με Crobat, μια και είναι γρήγορος και πιστεύω είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να πάμε και να μιλήσουμε σε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τσακ, ο οποίος μας προκαλεί σε μάχη, εμείς πάρα να τον προκαλούμε σε μάχη. Πέμπτος gym leader αυτής της σειράς και θέλουμε όλοι να ελπίζουμε ότι θα είναι
όσο εύκολος όσο και οι προηγούμενοι. Ξεκινάει με ένα Prime Epi Level 34. Θα είμαστε πιο γρήγορα από το Prime, πιστεύω, και δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να έχει που με τρομάζει. Βασικά, αυτά τα Pokémon μπορεί να έχουν Fighting τα Pokémon, συνήθως έχουν και Rock Type κινήσεις, Elemental Punches σίγουρα, κανένα Earthquake ενδεχομένως. Οπότε, μπορεί να έχει κάποια Rock Type κίνηση ή πιθανότατα Elemental Punches. Πάντως, εγώ πιστεύω με δύο Wing Attack είμαι κομπλέ, άμα πάω. Ή και με ένα, δύσκολο με ένα, αλλά με δύο σίγουρα. Και με ένα, Critical Hit! Μπράβο, Freddie Mercury, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά αυτή τη μάχη. Τώρα αυτό το Poliwrath... Το Poliwrath δεν ξέρω ακριβώς. Βασικά, για να πήγεις στο Poliwrath, μάλλον κάποιο Ice Punch έρχεται. Οπότε, μπορώ να πάω στο Sedinel για να δοκιμάσω βασικά. Άμα είσαι Rock-type κίνηση όμως... Τη βάψαμε. Οπότε, ο Αμέλος ίσως να είναι πιο έξυπνη επιλογή. Χυπνώσεις. Βασικά θα πάω τώρα στο Sedinel και θα δούμε. Surf, ok, το κάναμε Void. Οπότε εσύ έχεις Χυπνώσεις, Surf, Ice Punch και λογικά θα έχεις Ice Punch και κάποια Fighting Type κίνηση λογικά. Οπότε, ok, εγώ δεν το ρισκάρω. Έκανες Withdraw, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Poliwrath δεν μπορεί να βαρέσει το Sedinel, ενώ ο Hitmonlee μπορεί. Λοιπόν, θα κάνω κάτι πάρα πολύ ρίσκι, αλλά άμα βγει θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα πάω στο Sedinel, πιστεύοντας ότι θα πας για High Jump Kick. Πας για Fake Out, ok, καλό και αυτό. Τώρα και κάποια ή για Fire Type κίνηση θα πας ή για Rock Type κίνηση θα πας, οπότε... Να πας για High Jump Kick δεν παίζει, οπότε... Ο Αμέλος... Πας για Bounce, έχεις Bounce, οπότε έχεις Fake Out, έχεις Bounce, λογικά έχεις High Jump Kick και κάτι ακόμα, οπότε εγώ θα το εκμεταλλευτώ αυτό βάζοντας το ένα μοναδικό Full Heal που έχω, δεν πήρα τέτοια Healing Items να πάρει, οπότε... ή να περιμένω. Βασικά, δεν βιάζομαι, η αλήθεια είναι, κάτσε τώρα, άμα πας... Μπορεί να πας τώρα για High Jump Kick, για να δούμε. Όχι, ξαναπάς για Bounce, ok. Είσαι λίγο έξυπνος τελικά. Δεν στο είχα, αλλά είσαι όντως έξυπνος. Εγώ τώρα θα βάλω το Super Potion μου. Μην πας τώρα για High Jump Kick. Μαλάκα, δεν πάμε καλά. Ο τύπος με τρολάρει για τα καλά, έτσι. Freddie Mercury, πάμε. Και τώρα πήγες για Bounce, οπότε... εγώ θα το εκμεταλλευτώ και θα χυλάρω... με Lemonade. Θα χυλάρω το Γουαμέλος. Έκανες και εμείς, ωραία. Οπότε τώρα είναι η ευκαιρία μας να μεταχειριστούμε πάρα πολύ όμορφα, όπως το αξίζει δηλαδή, το Hitmonlee που μας τρόλαρε τόσο μα τόσο άγρια. Wing Attack, σχεδόν το σκοτώνουμε. Έχει και Rock Slide. Αυτό δεν το ήξερα και βασικά δεν το έκανες. Μας έκανες να νομίζουμε ότι μόνο με το Bounce μπορείς να πληγώσεις το Sedinja μας, ας πούμε. Αλλά έχεις και το Rock Slide, το οποίο θα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Okay, Poliwrath. Λοιπόν, όπως όλοι είδαμε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο Sedinel. Οπότε... Withdraw, εντάξει. Και κάνε πάντως λίγο damage με το cut. Θα μπορούσαμε να πάμε και για Confuse Ray προβλέποντάς το. Πάντως, πιστεύω είναι μια καλή ευκαιρία να βάλω το λαγό μέσα, μια και... Πορκέ. Λοιπόν, θα παίξω πάλι έξυπνα. Θα πάω για Anchor στο Fire Punch. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα. Και θα βάλω Gordon τώρα. Ο οποίος Gordon, πιστεύω με ένα, ίσως με ένα Fire Blast, να μπορεί να το σκοτώσει. Ναι! Μπράβο. Ξαναβάζεις Poliwrath. Μαντέψτε, ξαναβάζω σε Deny. Είς Focus Punch. Αυτή είναι η Fighting Type κίνησή σου. Οπότε, θα πάω τώρα λογικά. Η έξυπνη κίνηση θα ήταν να πάω για Confuse Ray. Δεν αλλάζει, το οποίο τι σημαίνει. Άραγε. Ότι μάλλον δεν έχεις άλλα Pokémon που μπορούν να βαρέσουν το Sedinja μου, οπότε...
Okay, εγώ δεν έχω θέμα να πάει έτσι η δουλειά. Κανένα θέμα, κανένα απολύτως θέμα. Βάζεις και τον Πέρι, εντάξει. Okay, μάλλον είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση αυτή τη στιγμή. Σε πάρα πολύ καλή θέση πραγματικά. Σκοτώσαμε το Πολύραθ. Τώρα το λογικό της υπόθεσης είναι ούτε με τον Μπερλόμ να μπορείς να βαρέσει. Κάτσε. Τι έφυγε, έφυγε η Hitmon Lee. Hitmon Chan. Primeape. Πολύραθ. Ο Μπερλόμ τώρα... Λοιπόν, θα δούμε τι μπορεί να κάνεις. Spore. Και Mach Punch. Okay, νομίζω... Ο Freddie Mercury δεν είναι... δεν είναι πολύ χειρότερη επιλογή από το Sentinel. Θα το σκοτώσει και πιο γρήγορα. Μάλλον είχες Spore, Mach Punch, μια Grass Step κίνηση προφανώς. Και κάτι άλλο που σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να αγγίξουν εμένα, οπότε... τώρα ο Χαριέμα τι θα μπορεί να έχει. Δεν ξέρω, θα πω για να έχει πνώσεις. Αν βαρέσει θα είναι πάρα πολύ καλά μαντάτα. Έχουμε και Inner Focus. Το ξέχασα, είναι... Ο Crobat πραγματικά ήταν απίστευτη επιλογή. Απίστευτη επιλογή αυτή τη μάχη. Crobat και Sedinja. Crobat και Sedinja. Μόνο Crobat και Sedinja. Και εντάξει. Και Wamelos. Και... Πόσο είναι και Gordon. Και ο Λαγός με το Encore του. Ο μόνος που δεν βοήθησε τόσο ήταν ο Hideball, τον Indu King μου. Αλλά εντάξει, ευχαριστούμε εν πάση περιπτώσει για την υποστήριξη. Hideball. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτή η μάχη. Πάρα πολύ καλά. Ανησυχητικά καλά. Θέλω να πιστεύω τι έγινε. Μήπως έχουμε το νιόκι, δεν ξέρω. Έχουμε παρενέργειες. Πολεμάμε καλά επιτέλους. Παίρνουμε και το fly. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Όχι και τόσο, εντάξει. Δεν παραπονιέμαι. Θα ήταν πάντως χρήσιμο να το παίρνουμε πριν τη μάχη. Γιατί θα μπορούσα να κάνει λίγο πιο πολύ damage στο Freddie Mercury. Με μια καλύτερη flying tap κίνηση. Θα διαγράψω το wing attack, τώρα θα μάθω το fly. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Νομίζω αυτό θα κάνω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η ομάδα μου, μπορούμε να... Μπορώ βασικά και θα το κάνω. Δεν θα κρατήσω τα Pokémon μου στην ομάδα. Βασικά, ο Sedinja δεν είναι και ό,τι πιο υγιές θα το κρατήσω. Για το ίδιο το Sedinja. Να εξέλιξα και το Squash. Για να πάρω το Sedinja. Οπότε σε Ντίντζα σίγουρα θα μείνει εκτός. Να βλέπετε. Επίσης και ο Λαγός θα μείνει εκτός. Το Λαγό τον... Νομίζω σας είχα πει και όταν τον είχα πιάσει. Είναι Pokémon που καθαρά για gym fights μπορεί να φανεί χρήσιμο. Για οποιονδήποτε άλλο trainer όχι τόσο. Τώρα για το Freddie Mercury. Πιστεύω θα τον αφήσω και αυτόν. Παρόλο που έκανε πάρα πολύ καλό service. Θα τον αφήσω εκτός και θα ξαναβάλω τα παλιά καλά Pokémon όπως Lainoon. Όπως Μπιμπάρελ ο πρόεδρος και μην ξεχνάμε Electabuzz, τον Σωτήρα της Water Roots, τον χρειαζόμαστε γιατί ακολουθούν και άλλες Water Roots, οπότε και θα ήθελα να κάνω λίγη ελάχιστη προπόνηση στον Ζαχαρία και στον πρόεδρο να φτάσουν και αυτοί level 36, αλλά είμαστε πάρα πολύ κομπλέ. Είμαστε πιστεύω έτοιμοι να πάμε, πού να πάμε. Το Cliff Edge Gate λογικά θα πρέπει να πάμε. Δεν θα το κρατήσω για πολύ ακόμα. Πάμε ωστόσο. Εν τω μεταξύ ο Χαζός ξέχασε εντελώς τον καημένο το Forever και άφησε μέσα το Hideball, το Nido King. Συγγνώμη Forever. Οπότε, πάμε στο Cliff Edge Gate να δούμε τι μας επιφυλάσσει το Cliff Edge Gate. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό το όνομα της περιοχής για κάποιον περίεργο λόγο. Μπορούμε να πάμε βασικά. Ακόμα δεν μπορούμε να πάμε. Οπότε, πού πάμε. Ωραίο. Πού πάμε. Μας έδωσε κάποιο στοιχείο ο Τσακ ή πρέπει να το... Κάτσε, αυτή εδώ η κυρία μας είπε κάτι νομίζω. Α, είναι η γυναίκα του. Δεν με βοηθάει πάρα πολύ. Πού πάω. Λογικά θα ξαναπιάσω τις Water Roots για να πάω... Α, έχουμε και... Εν τω μεταξύ στο δρόμο είδα πάρα πολλές φορές Στάιντε και τα Ράικου. Και μου δραπετεύσαν όμως. Εντάξει, προφανώς. Safari Zone Gate. Από δεν είναι Safari Zone, δεν μπορώ να πάμε ακόμα. Πού πρέπει να πάω στα Wild Islands, δεν έχω το Whirlpool.
δεν το έχω. Και δεν μπορώ και να το χρησιμοποιήσω. Οπότε, τίποτα τι πρέπει να κάνω τώρα. Εντάξει, μέχρι να τελειώσω το party, μάλλον θα πολεμήσω, θα ξεμπερδέψω μάλλον με κάποιους από τους water trainers. Blitz πήγαινε μπροστά και απλά σάρωσε όλο τον τόπο, ξέρω εγώ, με τις κινήσεις σου. Βάλουμε και repel. Αυτό με τα shiny πάντως. Ήθελα να το ψάξω, αλλά το ξέχασα. Δηλαδή, άμα είχε αλλάξει τον Τραγιάνο το πώς εμφανίζονται τα shiny Pokemon. Ένα super repel έχω μόνο, Παναγία μου. Το λογικό είναι ότι το έχει αλλάξει, γιατί εντάξει, δεν είναι λογικό να εμφανίζονται τόσα πολλά shiny Pokemon. Δεν είναι καθόλου λογικό. Οπότε, ο Whiskas, κατά. Δεν βολεύεις καθόλου. Οπότε, Ζαχαρία, πήγαινε εσύ. 10! Come on, dude. Γιατί 10? Δεν πρέπει να βέρνεις 10 magnitude. 8 είναι κάπως καλύτερο. Πες να κάνω βλακεία. Όχι, εντάξει. Ζαχαρία, μου φαίνεται ότι πρέπει να step up your game, γιατί είδες ότι έχεις μεγάλο ανταγωνισμό. Είδαμε στη μάχη ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, άμα δεν τα πας τόσο καλά, μπορούν άνετα να σου πάρουν τη θέση. Π.χ. Crobat. Οπότε κανόνισε την πορεία σου. Πρέπει να κάνεις πιο πολύ damage. Και εσύ, πρόεδρε, εντάξει, για τον πρόεδρο δεν έχω τόσο μεγάλο παράπονο, αλλά και εσύ, πρόεδρε, εντάξει, είσαι σταθερή αξία, όπως και να το κάνουμε, αλλά να μην επαναπάβεσαι από όσο σου λέω και σου ξαναλέω. Μιλάω στο Pokémon, μου λες και είναι όντως, ξέρεις, έχουν συναισθήματα και ψυχή και θα τα σκεφτούν όλα αυτά που τους λέω. Εντάξει, πότε δεν ξέρεις. Goldak, μην είσαι και εσύ τέτοιος. Μην είσαι και εσύ τέτοιος, Goldak. Πήρα πάρα πολλά items και super potions πήρα και lemonades πήρα. Εντάξει, τα vending machines πόσο σπαστικά που πρέπει κάθε φορά να... έχουμε πολλούς. Που πρέπει κάθε φορά να πηγαίνω κάτω για να διαλέγω το lemonade. Και επίσης πόσο σπαστικό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε Moomoo Milk. Ξέρετε, ήταν αρκετά χρήσιμα. Βασικά για τα HP που έχουμε τώρα θα ήταν πιο χρήσιμα από οποιαδήποτε άλλο healing item. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πάντα ό,τι θέλουμε. Discharge. Ευκαιρία να πάρουμε μια καλύτερη κίνηση special, καλύτερη από το Shockwave, Discharge. Και ευκαιρία να το εγκαινιάσουμε απέναντι από αυτό το κακόμοιρο Lombre. Ωραία animation, εντάξει, ωραία animation. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα τέτοιο animation. Και τι κάνουμε μανούβρες ή βγήκαμε πάλι εκεί πέρα, οπότε... Οκ, δεν θα το τελειώσω, θα ψάξω off camera τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό ήταν πάντως το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αφήστε ένα like, ένα comment, ένα subscribe. Question of the day, τι να πούμε. Question of the day, αν μπορούσατε ένα άγριο ζώο να το εξημερώσετε και να το έχετε, ας πούμε, κατοικίδιο, ποιο θα επιλέγατε? Αυτό, αδειό σας, να μείνετε υγιείς.